το σύνθημα, το δίλημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, ακούγεται σήμερα δυνατά και από τη Θεσσαλονίκη. Επιβεβαιώνεται δυστυχώς με τον πιο τραγικό τρόπο από τις πλημμύρες και τους νεκρούς στη Θεσσαλία, στο Βόλο, στην Καρδίτσα, από τους νεκρούς των πυρκαγιών. Επιβεβαιώνεται και από μια αντεργατική πολιτική που φέρνει το ένα νομοθετικό περατούργημα μετά το άλλο, βάζοντας τους εργαζόμενους να δουλεύουν μέχρι και 13 ώρες συνεχόμενα. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει ο λαός να τη σταματήσει. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στο σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Θεσσαλίας. Δηλώνουμε ότι τα εργατικά σωματεία, η εργατική τάξη δεν θα εγκαταλείψει τους συναδέλφους της όπου και αν βρίσκονται, και ήδη ετοιμάζονται πρωτοβουλίες και γίνονται πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι εκεί στις δύσκολες ώρες που περνούν, μαζί βεβαίως με τη διεκδίκηση η πολιτεία να σταθεί στο ύψος της και να ικανοποιήσει τις ανάγκες που έχει σήμερα αυτός ο κόσμος που υποφέρει εκεί.